Γεια σας παιδες, Ποντικάκι εδώ και καλώς ήρθατε και πάλι σε ένα επεισόδιο του Fahrenheit, το παιχνίδι που τα έχει μπιπ όλα. Στο προηγούμενο επεισόδιο παίξαμε σαν Λούκας, μας έκανε μια επίσκεψη η πρώην στο σπίτι, παραλίγο να τη ρίξουμε στο κρεβάτι αλλά μας το έπαιξε δύσκολο και σηκώθηκε και φύγε μαζί με δύο κούτες. Επίσης, πήγαμε στη δουλειά του Λούκας όπου μας επιτέθηκαν γιγαντιαία τσιμπούρια. Πολλά γιγαντιαία τσιμπούρια. Το οποίο και αυτό φάνηκε να ήταν κάποιο είδους όραμα. Τώρα επιστρέψαμε στο μενού με τους τρεις main χαρακτήρες μας, τον Λούκας, την Κάρλα και τον Τάιλερ. Ας πάμε λοιπόν να παίξουμε με τον Τάιλερ που έχουμε να παίξουμε καμπόσο καιρό. I had some shit on my mind this morning. I knew Samantha was depressed, but I didn't know what I could really do about it. I was happy to be back in here. Man, I love that smell of old leather and sweat. Idea. Maybe I could just forget about everything for an hour and just get in a good workout with Carla. Damn, you look a little out of it, Carla. You sure you're cool? I'm fine. Why wouldn't I be? Okay, let's warm up a little then go for it. Let me know when you're ready. Okay, sounds good. Okay. Πρέπει να κάνω. Να γυμναστώ. Πανευκολάκι. Νιώθω ότι πραγματικά το σηκώνω. Έλα, τρία. Δώσε πόνο. Στα δέκα καίγεσαι. Κάτσε κάτω από την μπάρα. Θα υδρώσω στην πραγματικότητα. Έλα. Χάνω το τούρμπο μου. Έλα, Τάιλερ. Ουχ, τα δάχτυλά μου έχουν πάρει φωτιά. Καταραμένα βελάκια. Yeah, I'm in pretty good shape this morning. Τα δαχτυλάκια μου το ξέρουν. One more set and I'll be ready to get in the ring. Okay, one more set. Αλλά πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Okay. Όχι. Καρλίτα, με τι ασχολείσαι? Αυτά είναι γυναικεία πράγματα. She's a sexy lady. Ας κάνουμε μερικά push-ups. Ε, με το μαλακό. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μετά από τα 6 αρχίζει και ζορίζεται. Ζορίζεται άσχημα. 8, 9. Έλα. Cool. I'm ready to rock. Τέλεια. Ουχ, πίσω στην Κάρλα. Μάλλον και αυτή πρέπει να κάνει κάτι ανάλογο. Το παιχνίδι θέλει να ταυτίσω. Γκριά γυναίκα. 1, 2. Έλα, γυμναζόμαστε τώρα. 3. Αν αναρωτιέστε αν πηγαίνω 4. Στην πραγματικότητα γυμναστήριο, θα σας πω 5. Την αλήθεια μου, την πικρή αλήθεια μου. Όχι, δεν πηγαίνω. 6. Μου πέφτει το μικρόφωνο και δεν μπορώ να το σηκώσω. 7, 8. Ναι, work it, baby. 9. Έλα, άλλο ένα. 10. One last set and I'll be ready to fight. Μπορώ να πιω λίγο νερό. Τι είναι αυτό, χυμός? Ραδιόφωνο. Oh, μπορούμε να βάλουμε μουσική. Όλα είναι καλύτερα με μουσική. Oh yeah. Πολύ καλύτερα. Θα του σπάσω τα μούτρα του Τάιλερ. Σκοπεύω να παίξω ως Κάρλα στο ring. Τι θες να κάνεις, Κάρλα μου? Πες μου. Α, σκηνάκι. Οκ. Okay. Πάμε στο σκηνάκι.
Oh yeah, sexy. Με μουσική και υπόκριση πάντα. Τα ακούτε αυτό, έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, υποφέρω. Okay, I'm warmed up. I'm ready to get in the ring. Πάμε να σπάσουμε τα μούτρα του Tyler. Ελπίζω να είστε προετοιμασμένοι ψυχολογικά γι' αυτό. Ladies and gentlemen, welcome to Las Vegas for tonight's match between Terrible Tyler Miles and Killer Carla Valenti. Oh yeah, and who's always kicking out the crap about me acting like a kid all the time? Ετοιμάσου να φας τη σκόνη μου και μερικές χιλιάδες μπουνίδια. Ποζέρα. Θα τις φας από γυναίκα, πώς νιώθεις γι' αυτό? Ω, ναι! Πάρε, πάρε nice. Έτσι, έτσι χτυπάνε στο Bronx. Δεν ξέρω καν από πού είναι η φίλτατη μπατσίνα μας. Δεν έχει σημασία όμως, τη τρώει γερά ο Tyson. Όχι ο Tyson, ο Tyler. Μπλιαχ, Tyson. Close enough. Έτσι. Στα μούτρα. Είπες κάτι, αγόρι μου? Όχι. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Μίλησε μου για τα παιδικά σου χρόνια. Τις έτρωγες μικρός από τον μπαμπά? Σε έδεραν τα παιδιά της γειτονιάς? Είσαι άχρηστος, παραδέξου το. Σε έχω κάνει ένα με το χώμα. Όπα, έχασα αυτό το sequence. Πού! Συγγνώμη, έφτασα το μικρόφωνο μου. Δεν ήθελα να το κάνω. Ακόμα και έτσι, τα καταφέραμε. 8 από 10. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στη νίκη. Έλα ρε, ρίξε μια μπουνιά, έτσι. Για τα μάτια μου μόνο. Δεν είσαι σε φόρμα, Tyler. Shit, girl. How'd you do that? I was raised in a Shaolin monastery. The monks taught me all the evil secrets of Kung Fu. What? No shit? Man, Tyler, you don't believe anything I tell you. Yo, nothing about you surprises me now, woman. You want to go again? Όχι, φτάνει. No, I'm done. I'm gonna grab a shower and get back to work. Θα γίνει. Εδώ θα κάτσουμε, θα ρίχνουμε μπούφλες ο ένας τον άλλον για πάντα. Can't get that restaurant murder out of your head, huh? I just feel like there's a piece of the puzzle missing. You're busting your head for nothing. The guy's a psycho. End of story. Yeah, maybe. I just want to find him and make sure he never does it again. We'll get him. Guy who leaves that much evidence behind on a murder one, he's gonna slip up somewhere. I hope it's that simple, Tyler. I really do. Είναι φρικτός μπάτσος ο Tyler. Όλα και όλα μπορεί να είναι cool, αλλά... 10 years. 10 years since my parents were killed in a car accident. I've never completely recovered from losing them. You never really get over something like that. Considering all that's been happening to me lately, I thought maybe I should go and meditate at their grave a little this morning. Μέσα σε όλα, βρήκα και μια κάρτα. Σας υπενθυμίζω ότι δεν ξέρω τι κάνουν οι κάρτες ακόμα. Και πού στα κομμάτια είναι ο τάφος. Μου δείχνει μεν το πάνω frame, αλλά... δεν το έχω καθόλου. Μάρκους, is that you? I'm happy that you could come. Θα αφήσουμε και το μπουκέτο. Τα λουλούδια. John and Mary Jane. Μπαμπάς και η μαμά. Lucas, come on, Lucas, come and play. You can't spend your whole life just sitting in the corner. Lucas. Το πιο φρικιαστικό παιδάκι της ιστορίας. I don't want to, Marcus. Leave me alone. I've about had it with you, Lucas.
You're always off by yourself. You never talk to anyone. You never play with anyone. I'm starting to think maybe you're crazy. Έβγαλε μίξα. That's for sure. Κακάβι και το πέταξε. Is that bad? Come on, do me a favor. Just play with everybody this one time. Είμαι σνόμπ, δεν θέλω. Να φύγεις, να πας αλλού. Και πάρε και τα τσογλάνια μαζί σου. How about hide and seek? We could go play in Hangar 4. No way. You know we're not allowed to play in there. Who cares? We can get in through that hole in the fence like last time. Nobody will see us. We can get inside the hangar from the back door. Good idea. Let's do it. Are you coming with us, Lucas? Μες στο μυαλό μου, αγόρι μου. Από μικρός τα βάσανα και από μικρός forever alone. Αυτό το παιδί ζει μέσα στο δράμα. Στην πίκρα, στη χολή, στον πόνο. Και είναι πολύ creepy. Από τότε είχα οράματα. Αχα, το μυστήριο ξεδιπλώνεται. Τι στα κομμάτια γίνεται. It's gonna burn. Marcus and the others will get caught in the fire. Quick, I've got to warn someone. We've got to save them before it's too late. Okay. Ωραία. Μας έχει και το map. Θεωρητικός λοιπόν πάμε κάπου εδώ δεξιά που έχει ένα δίχτυ. Αλλά όχι από εδώ. Okay. Πάω την άλλη. Βρήκα ένα άνοιγμα. Πάμε στο δίχτυ. Ανέβα, Λούκας. Ανέβα, ήρωα της ημέρας. Αυτό παρά είναι περίεργο. Το ποντίκι μου δεν μου επιτρέπει να κάνω τέτοιες μανούβρες. Το ποντίκι μου είναι ότι να είναι. Θα ανέβουμε όμως. Ναι. Πάμε, Λούκας. Τι είναι το στρατόπεδο. Πρέπει να πάω. Έχει στρατιώτες. Πρέπει να στελθαρώ. Έλα, παιχνίδι. Ωχ, θα με δει. Θα με δει. Δεν είμαι εδώ. Είμαι πέτρα. Είμαι μία πέτρα. Δεν υπάρχω. Από πού να πάω. Δεν έχω ιδέα. Είχε ένα στρατιώτη εκεί. Θα με δει, άμα συνεχίσω. Δεν βολεύει αυτό. Δεν βολεύει καθόλου. Και δεν με βολεύει και η κάμερα καθόλου επίσης. Πάμε από εδώ. Στουχάν Ντάτς. Εδώ. Τρέχα, Λούκας. Τρέχα, Λούκας. Δεν ξέρω καν που πηγαίνω, αλλά δεν έχει σημασία. Απλά περπατάω προς τα κάπ. Πρόσεχε, θα μας δούνε. Όπα, τι ήταν αυτό. Έχει ένα άνοιγμα. Κρύψου, κρύψου. Εδώ πέρα περνάει ένα φορτηγό. Να το φορτηγό. Πρέπει να πάω εκεί κάπως. Προσεκτικά. Δεν πρέπει να με δούνε. Τώρα. Μέχρι που πάω δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Μη με δείτε, είμαι πέτρα που περπατάει. Τρέξε, τρέξε μικρούλι, γίνε άντρας μικρούλι. Άντρας ωραίος, σωστός. Μια τρούπα εκεί. In the troop I go. Μπες καλέ. Lucas,
What are you doing here? I thought you didn't want to play. Get out of here now, Marcus. The hangar's going to explode. Huh? How can that... Don't ask any questions, Marcus. Get out now. It's about to explode. I'll keep looking for the others. Επίσης το παιδάκι έχει πολύ creepy φωνή. Έχει φωνή τριαντάρι. Πώς τα κομμάτια πάμε τώρα, ένας θεός ξέρει. Πάμε όπου να είναι. Ψάχνουμε να βρούμε παιδάκια. Κρύφτο! Λες και δεν μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα. Και είναι πολύ σκοτεινά για να δω... Πού είστε ρε τσογλανάκια? Πού είστε ρε κολοπαιδιά, βγείτε έξω! Μια σκάλα εδώ. Όλο και κάποιος θα είναι κρυμμένος εδώ πάνω. Βγείτε έξω! Δεν βλέπω και να βλέπα. Πού είστε? Πώς τα κομμάτια είναι τα βρωμόπεδα? Οπ! Βρήκαμε ένα! What are you doing here, Lucas? The game's over. Everybody's gone. You can come out now. Oh, that's just great. Why didn't anybody tell me? Γιατί παίζατε κρυφτό, μπούφο, μπούφο. Φύγε από εδώ! Μόλις σώσα τη ζωή και πρέπει να γυρίσω πίσω γιατί θα την πατήσω. Πόσα άτομα ήταν? Ήτανε τρία παιδάκια μαζί και ο Μάρκους. Ή τρία παιδάκια με τον Μάρκους. Δεν θυμάμαι. Κατέβα τη σκάλα. Πάμε να βρούμε το επόμενο παιδάκι. Εδώ κρύβεσαι. Όχι. Γρήγορα! Φουτιά του κουρδίλιου! Καίγεται του σύμπαντο! Πού είναι σε... Παιδάκι! 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 Δεν βλέπω τίποτα, παιδάκι! Αχ, και δεν μπορώ να κουμαντάρω το χαρακτήρα μου καθόλου. Αυτά τα old school games με έχουν καταστρέψει. Πού είναι το άλλο το παιδάκι? Κουράστηκα από το τρέξιμο. Είναι κανείς εδώ? Παιδάκι. Δεν βλέπω που πηγαίνω, παιδάκι. Οι χειρισμοί μου τα έχουν παίξει. Κανείς εδώ? Τελειώνει ο χρόνος, θα πεθάνω. Οπ, τι ήταν αυτό, κάτι είδα. Απ' την άλλη πήγαινε. Χειρισμοί είναι όπως να είναι, δεν βλέπω τίποτα. Περπάτα, τρέχα. Πήγαινε από εδώ. Κάτι είναι εδώ, κάτι είδα. Πήγαινε. Κι όμως δεν είναι. Λάθος. Πάμε να φύγουμε! Θα πεθάνουμε! Πού είναι η έξοδος, δεν θυμάμαι. Γρήγορα έξω! Έξω! Έξω από εδώ! I'm out of time. I gotta get out of here before everything explodes. Ναι, αν έβλεπα και πού είναι η έξοδος. Ευτυχώς με έβγαλε μόνο του. Lucas, are you hurt? No, just a few scratches. And the others? They stayed in the hangar. I did everything I could. Άλλος δεν βγήκε έξω. I didn't manage to get them all out. Το χαϊβάνι. How did you know what was going to happen, Lucas? I saw it. I saw it before it happened. Don't ask me how. You know they'll never believe that. I know. Lucas? Are you all right, Lucas? Lucas, can you hear me? I did a little checking around, without giving your name, obviously. I was told about a person who is familiar with, let's say, unusual phenomena. I think that maybe she could help you. Here, this is her address. You know that I don't believe in any of this, Lucas, but I sincerely hope that she can give you some kind of answer. I hope so too. Και με αυτό θα κλείσουμε και αυτό το επεισόδιο του Fahrenheit. Ελπίζω να σας άρεσε, αφήστε τα σχόλια σας από κάτω, πείτε μου πώς σας φάνηκε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά!